Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσα σαν τίτλο να πω «Απόψε είναι μια μη δημοσιογραφική εκπομπή γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος». Όμως κυκλοφορώ στην πόλη, έχω μάτια αυτά, τα αυτιά όλες τις αισθήσεις μου ανοιχτές και μπορώ να παίρνω τα μηνύματα των καιρών και μπορώ να κάνω μια εκπομπή πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή αν θέλετε. Άλλωστε έχουμε καιρό μετά τις 26 του Απριλίου να κάνουμε εκπομπές τέτοιου είδους που να έχουμε και αντιπαραθέσεις και να πούνε τι έκανε ο καθένας και τι δεν έκανε. Απόψε, όπως ξεκινάω κάθε εκπομπή, θα πω το εξής. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Η αποχή δεν είναι λύση. Ο καναμπές δεν είναι λύση. Μην αφήνετε κανέναν να πάει να ψηφίσει για εσάς και να καθορίζει τη δική σας τύχη. Αυτό θα το λέω σε κάθε εκπομπή και ας γίνω βαρετός στο τέλος. Απόψε, κυρίες και κύριοι, φιλοξενώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής ένα διακεκριμένο επιστήμονα και ένα επιτυχημένο αυτοδιοικητικό παράγοντα, ο οποίος στην εποχή του άφησε ένα μεγάλο έργο. Είναι ο Γιάννης Οδροσίτης. Καλησπέρα κύριε Οδροσίτη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τα καλά λόγια είναι στον καθένα φαίνονται και δείχνει το έργο που έχουν πίσω του. Ένας επιστήμονας σαν και εσάς ασχολήθηκε πριν από πολλά χρόνια με τα κοινά. Το κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που θα έπρεπε να διακατέχει τον καθένα. Αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ το Ηράκλειο. Και με αυτές τις σκέψεις και ιδέες συμμετείχα πριν από αρκετά χρόνια για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτυχε να με στηρίξει ο Ηρακλειώτης και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας δρόμος μακρύς και με επιτυχίες και με απογοητεύσεις, αλλά η σκέψη μου είναι ότι καλά έκανα. Είσαστε στην εποχή της κατασκευής των Ολυμπιακών έργων. Από τότε, από το 2000... Από τότε, είμαι λίγο νωρίτερα, περίπου από το 2000 περίπου και μετά. 2000 και μετά, ναι. Έχετε περάσει από διάφορα μετερίζια του Δήμου. Κάνατε και αντιδήμαρχος πολιτισμού ένα διάστημα που είχαμε πολύ στενή συνεργασία. Είχαμε συνεργαστεί πράγματα. Αλλά το βασικότερο ήταν ο τομέας του αθλητισμού. Από ένα σημείο και πέρα, όταν απέκτησε το Ηράκλειο πλέον τις εγκαταστάσεις που άφησαν πρίκα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έπρεπε ένας ιδιαίτερος τομέας του Δήμου να ασχοληθεί με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, με την καλή έννοια της λέξης, στον αθλητισμό. Και βέβαια, ακόμα και μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πόλη του Ηρακλείου και το ότι είναι ένας προορισμός αθλητικός, όχι μόνο πανελλήνιος, αλλά και παγκόσμιος. Εγώ θυμάμαι πάντως εκείνη την εποχή που προσπαθούσατε να πάρετε το Παγκρίτιο. Το πόσες φορές ανεποκατεβήκατε στην Αθήνα, το πόσες φορές άκουγα όνομα Συνοδεινός και κάποια άλλα ονόματα απασχολείας. Μια απογοήτευση, μια χαρά, μια. Το διάστημα εκεί ήταν. Αν μου επιτρέπετε να γυρίσω και λίγο πιο μπροστά, όταν υπήρχε ένα κουφάρι στα Μπετά, ένα κτίριο στις Πατέλες, που είχε χτιστεί εκεί από τη δεκαετία του 80, 85-86. Και παρέμενε έτσι στα Μπετά μέχρι το 2002-2003. Εκεί αποφασίσαμε δυναμικά και μας δικαίωσε όλοι αυτός ο αγώνας να το τελειώσουμε. Ψάξαμε να βρούμε τα σχέδια τότε και στη Γενική Γραμματεία είχαν πολτοποιηθεί, δεν υπήρχαν. Αναγκαστικά πήγαμε ψάξαμε τον αρχιτέκτονα που είχε γίνει καθηγητή στην Ξάνθη και έτσι το βρήκαμε και το τελειώσαμε αυτό. Και νομίζω ότι ήταν το πρώτο λιθαράκι στο να αποκτήσει συστηματικό αθλητισμό ο Δήμος Ηρακλείου, δημοτικός αθλητισμός. Στη συνέχεια ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που λέτε και εσείς. Αυτό όμως το κτίριο που το πήρατε έτσι και το φτιάξετε συνέχεια έχει γίνει τώρα ένα κύτταρο εκεί πέρα, αθλητικό κύτταρο. Έχει γίνει από τότε που. Από εκείνη την εποχή, το αγκάλιασε ο κόσμος, έγινε το πρώτο δημοτικό γυμναστήριο. Τότε υπήρχαν μόνο τα ιδιωτικά. Ήταν 70 ευρώ το άτομο τότε, το μήνα τα ιδιωτικά και εμείς πήγαμε αμέσως στις 25 ευρώ. Μας έκαναν ασφαλιστικά μέτρα τα ιδιωτικά γυμναστήρια, δεν τα κέρδισαν. Και νομίζω ότι είναι το μεγάλο όφελος αυτό. Στην πορεία, βέβαια, δημιουργήθηκαν και άλλες τέτοιες υποδομές που μέχρι και σήμερα νομίζω ότι ο σκοπός τους έχει πραγματοποιηθεί. Και εδώ στα Αυράκια, εσείς το ξεκίνησατε τότε, πώς Βέβαια. Στα Αυράκια χτίστηκε αυτό με υφυπουργίες του Γιάννη του Κουράκη. Και στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μας το παρέδιδε. Θυμάμαι ομοιρικές συζητήσεις ή μάχες, αν θέλετε,
με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, που ήταν τότε υπουργός αθλητισμού. Και στο τέλος κατορθώσαμε να το πάρουμε χωρίς βέβαια καμιά χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία. Δικαιωθήκαμε όμως γιατί αυτό στελεχώθηκε, οργανώθηκε σιγά σιγά, το έμαθε ο κόσμος και είναι πόλος έλξης για πάρα πολλές διοργανώσεις και στην εποχή τη δική μας, αλλά και με την ίνη Δημοτική Αρχή που το βρήκε έτοιμο, λειτουργικό και χωρίς να κοπιάσει το διαχειρίζεται. Άρα μπορούμε να πούμε ότι στην εποχή που εσείς είχατε τον τομέα του αθλητισμού δημιουργήθηκαν τουλάχιστον όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά ναι. Και λειτουργήσανε. Υπήρξε ένας σχεδιασμός, υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο στην ανάπτυξη αθλητισμού, έτσι λέγεται ακόμα και σήμερα η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου που είχε αυτή την διορατικότητα και τον προγραμματισμό και δημιουργηθήκαν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω στην Νιέν Δημοτική Αρχή τι συμβαίνει, αν έχουν δημιουργηθεί καινούριες εγκαταστάσεις. Από ό,τι παρακολουθώ δεν γνωρίζω κάτι. Και νομίζω ότι κάθε Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχει όχι τόσο στόχο τις εκδηλώσεις που αυτές έρχονται από μόνες τους, αλλά τις υποδομές που μένουν, αυτά είναι που μένουν πίσω, στους επόμενους. Ναι. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που έχετε αποχωρήσει από το Δήμο. Και οπωσδήποτε μπορείτε να κάνετε τώρα με μια καθαρή ματιά μια κριτική των 5 χρόνων αυτών που πέρασαν, που πέρασαν μέχρι τώρα. Βλέπετε να συνεχίσει και το έργο σας? Παρότι παρακολουθώ όλα τα τεκτενόμενα στο Δήμο, έχω καλύτερη, έτσι θα έλεγα, άποψη για τον τομέα το δικό μου. Είπα και πριν ότι αυτό που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε Δημοτική Αρχή και κάθε άνθρωπο είναι τα έργα που αφήνει και οι υποδομές πίσω. Θα περίμενα από αυτή τη Δημοτική Αρχή να έχει φτιάξει κάτι ανάλογο. Στη σκέψη μας υπήρχε να αξιοποιηθεί ένας χώρος του Δήμου Ηρακλείου στη Φορτέτσα, όπου θέλαμε να γίνει ένα άλλο δημοτικό κέντρο εκεί, κάτι που δεν έγινε. Γιάννη θυμάμαι και είχατε κάτι σχέδια φέρει μια φορά. Είναι στη Φορτέτσα. Όπως επίσης κάποια άλλη υποδομή που εμείς δεν σκεφτήκαμε, αλλά δεν είδα κάτι καινούριο. Απλώς γίνεται μια διαχείριση και νομίζω ότι καρπώνεται τα ωφέλη αυτής της υποδομής της μεγάλης και κάπου το παρουσιάζει και σαν δικό της έργο η Νέα Δημοτική Αρχή, που νομίζω ότι καλό θα είναι να είναι τα φτερά λίγο χαμηλά. Θα συμμετάσχετε και πάλι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στις 26 του Μάη με τον συνδυασμό 3-7-5 του κ. Κουράκη, ο οποίος έχει εντυπωσιάζει τον κόσμο και προσπαθεί σιγά σιγά να μάθει τι σημαίνει. Αυτό δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε, αλλά... Όχι, όχι. Ναι, και εμένα στην αρχή με ξένησε, αλλά ρωτώντας μαθαίνει κανένας. Είναι ένα επικοινωνιακό, αν θέλετε, τέχνασμα, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ναι. Και αφορά το 3 αφορά τις ενότητες, μάλλον το κέντρο του Ηρακλείου και πράγματα που πρέπει να γίνουν μέσα στον ιστό, το αστικό, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το 7 αφορά την περιφέρεια του Δήμου και το 5 είναι όλο, γενικότερα δηλαδή, έργα. Ουσία, δράσεις. Όλο είναι δράσεις, ναι. Ναι. Όλο είναι δράσεις. Ναι. Ο Γιάννης ο Κουράκης στα 5 χρόνια αυτά που έχουν περάσει, 5 έχουν περάσει, πήγε στην Ευρώπη, έμαθε πολλά πράγματα και γύρισε, νομίζω, αρκετά πιο σοφός. Πιο σοφός. Ετοιμάζεστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στις εκλογές με 10 συνδυασμούς στο Δήμο αυτή τη στιγμή και με την απλή αναλογική που θα ισχύσει? Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί και περιμένουμε όλοι να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σίγουρα οι πολλοί συνδυασμοί θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όλους τους επικεφαλείς, γιατί θα πρέπει να μαζέψουν, να το έλεγα έτσι απλά, πολλούς συμβούλους, πολλούς υποψήφιους μάλλον. Δεν είναι τόσο εύκολο να μαζέψει κάποιος, να βρει 77 αξιόλογους ανθρώπους και να ψηφοσυλλέκτες, θα περίπου 700 δηλαδή. Συνολικά, δηλαδή ένας στους 1000 περίπου θα είναι υποψήφιος, δηλαδή όλοι θα έχουν και το γείτονα, τον κουμπάρο, τον αδελφό, τον γνωστό, το συνάδελφο υποψήφιο, και αυτό είναι μια δυσκολία για τους επικεφαλείς και για τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους.
Όσο για την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική και αυτή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θα έχει πλεονεκτήματα, θα έχει και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι θα είναι ένα πολυφωνικό, δημοκρατικό, δημοκρατικότερο δημοτικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι η νυν δημοτική αρχή με 28% αυτή τη στιγμή περηφανεύεται ότι κέρδισα το Δήμο. Δεν είναι έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Να θυμίσω ότι εγώ με περίπου 1.600 ψήφους έμεινα απ' έξω και υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι με 400. Αυτό ήταν ένα άδικο. Ένα μειονέκτημα που πιθανώς θα φανεί στην πορεία είναι το πώς θα μπορέσουν να συνοηθούν αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι και το πώς θα μπορούν να περάσουν όχι τα απλά θέματα τα καθημερινά που είναι εκατοντάδες, αλλά τα δύσκολα, αυτά που έχουν αιχμές και παρενέργειες στην κοινωνία. Τα προβλήματα του Δήμου είναι συγκεκριμένα συνήθως. Η ιεράρχησή τους πάλι και αυτοί είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις, αν κάνουμε ένα γκάλωπ, θα πούνε καταρχήν τα σκουπίδια, θα πούνε το κυκλοφοριακό, μετά θα αρχίσουν να τα κουβεντιάζουν, τις λακκούβες. Πάρα πολλοί λένε ότι για να λύσεις τα προβλήματα αυτά, δεν πρέπει να έχεις ιδεολογία συγκεκριμένη. Τα σκουπίδια είναι σκουπίδια, είτε σοσιαλιστικά, είτε κομμουνιστικά, είτε δεξιά είτε αριστερά, ένας τρόπος υπάρχει να το φτιάξουμε. Συμφωνείτε σε αυτό? Θα συμφωνήσω σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Γιατί η μεγαλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά όλη την Κρήτη και το περιβάλλον της. Είναι δηλαδή ένα θέμα περισσότερο πολιτικό από καθημερινό. Συμφωνούμε. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον αθλητισμό. Όχι τον πολιτισμό, θα πάμε. Λίγο στον πολιτισμό. Επειδή κάνατε ένα χρονικό διάστημα αντιδήμος πολιτισμού. Κάναμε ένα χρονικό διάστημα. Να πω ότι ήταν, θα το έλεγα, από πλευράς υποδομών τα πέτρινα χρόνια στον πολιτισμό στο Ηράκλειο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, είτε στη μουσική, είτε σε άλλες τέχνες. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες ήταν διασπαρμένες στην πόλη μέσα, σε υπόγεια, σε χώρους που... εντελώς ακατάλληλους. Ναι. Το μεγάλο πλεονέκτημα από εδώ και πέρα, και αυτό είναι και ένα στοίχημα για την νέα δημοτική αρχή, είναι το πολιτιστικό κέντρο. Θεωρώ δηλαδή ότι ό,τι συνέβη με το Παγκρίτιο στάδιο, όπου όλες οι ομοσπονδίες, η αντιπροσωπεία τους στο Ηράκλειο, στεγαστήκαν εκεί, και ο απλός κόσμος, το ίδιο θα συμβεί και με το πολιτιστικό κέντρο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι ανάλογο με το Παγκρίτιο στον πολιτισμό. Και είναι ένα στοίχημα για την Δημοτική Αρχή που θέλει ένα σοβαρό διοικητικό συμβούλιο, μια διαχείριση χρηστή, γιατί η εμπειρία του Παγκρατίου Σταδίου, που στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις από σωματεία, ακόμα και επαγγελματικά, που θα ήθελαν να τα έχουν όλα χωρίς κανένα κόστος, αυτό θα υπάρξει το πρόβλημα και στο πολιτιστικό κέντρο και εκεί είναι πεδίο δόξη λαμπρό. Θυμάμαι, σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, είχατε κάνει και μια μελέτη για τη χρήση των χώρων, των τότε χώρων, και είχατε πει, επιλέξει τότε, ότι εντάξει, να δίνουμε, να προσφέρουμε, αλλά όταν έχουν εισιτήριο οι αίθουσες που παραχωρούμε, πρέπει να έχουμε κι εμείς κάτι σαν ανταποδοτικό τέλος. Και κάποιοι αντιδράσανε τότε. Ναι. Εγώ θα πω ότι αν αυτό που ακολουθήσαμε εμείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν ακόμα ξεσπάσει όλη αυτή η κρίση που μας έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση στην Ελλάδα, εφαρμοζόταν σε όλους τους τομείς και του Δήμου, αλλά και στις πολιτείες γενικότερα, δύσκολα θα φτάναμε στην οικονομική κρίση που έφτασε η Ελλάδα. ήταν χωρίς να μπορούσαμε να προβλέψουμε το τι θα συμβεί, νομίζω ότι ήταν μια σοφή κίνηση ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν. Σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά, είχατε ξεκινήσει τότε την αναβίωση του Καστερνού Καρναβαλιού. Και θυμάμαι την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη που είχατε εγκρίνει τότε, είχατε με δική σας πρωτοβουλία να φέρουμε συγκροτήματα από τη Βόρεια Ελλάδα και πραγματικά έγινε ένα παραδοσιακό καρναβάλι τότε με συγκροτήματα της Κρήτης που δεν είχε καμιά σχέση με του Ρεθύμνου σαν ανταγωνιστικά, αλλά ήταν ένα,
ένα καρναβάλι της παράδοσης. Αυτό βέβαια σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε. Και επίσης και ένα άλλο θέμα. Την εποχή που εσείς είσαστε και αθλητισμού και πολιτισμού, δεν υπήρχαν χρήματα. Θυμάμαι ότι είχα πάει στο καρναβάλι στο Ρέθυμνο, όπου με κάποιους φίλους, όπου μιλώντας εκεί με τους υπεύθυνους του καρναβαλιού, θορυβήθηκαν πριν γίνει του Ηρακλείου, γιατί χαρακτήρισαν το Ηράκλειο, και έτσι πρέπει να είναι, ένα γίγαντα που κοιμάται. Υπήρχε λοιπόν, πήγαμε γιατί είχαμε στο μυαλό μας το πώς θα στήσουμε στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα, και μετά πράγματι από ένα χρόνο, αλλά με μία σκέψη ότι να γίνεται νωρίτερα από αυτό του Ρέθυμνου, ώστε να μην, έτσι ξεκίνησε να, μην να έχουν να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι. Και με μια άλλη φιλοσοφία από αυτή που είπατε πριν, ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό ο θεσμός, που νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο. Μια άλλη δράση που θυμάμαι πάρα πολύ και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν τότε το φεστιβάλ της Παλιάς Πόλης. Ναι, στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό ήταν πραγματικά μια καινοτομία την εποχή που έγινε. Νομίζω ότι κι εσείς ήσασταν από αυτούς που είχατε την τότε. Ιδέα. Εγώ βοήθησα, αλλά την ιδέα νομίζω την είχατε εσείς, αν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια. Υπάρχουν άλλες δράσεις, διάσπαρτες τώρα. Θα δούμε καινούργια δημοτική αρχή. Πώς θα πορευτεί. Βλέποντας τα πράγματα τόσα χρόνια εκτός, αλλά παρακολουθώντας τα από κοντά, νομίζετε ότι τα προβλήματα άλλαξαν σειρά? Η προτεραιότητα των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε μεθαύριο, αν είστε δημοτική αρχή? Νομίζω ότι πάντα διαχρονικά είναι τα μεγάλα προβλήματα του Ηρακλείου, είναι η καθαριότητα, είναι η κυκλοφορία μέσα στην πόλη, η καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα έρχονται άλλου είδους προβλήματα, τα οποία παρουσιάζονται συντοχρόνως. Δηλαδή, ένα μεγάλο αυτή τη στιγμή διακύβευμα της επόμενης δημοτικής αρχής που πρέπει να τρέξει είναι η αξιοποίηση του αεροδρομίου, του χώρου του αεροδρομίου στην Αλικαρνασσό. Η ΜΟΜΑ, η ΣΕΑΠ, και οι εγκαταστάσεις δίπλα. Είναι. Δηλαδή, αυτό δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, η σκέψη. Τώρα πρέπει να τρέξουμε. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο Ηράκλειο. Με άλλες προδιαγραφές, με κοινόξυπτους χώρους, με πράσινο, πραγματικά να αλλάξει την όψη του Ηρακλείου. Είναι το πολιτιστικό κέντρο που σας είπα και άλλες δράσεις οι οποίες θα φανούν στην πορεία. Δηλαδή, βλέπω ότι είστε αισιόδοξοι ότι το Ηράκλειο μπορεί να ξαναγίνει αυτό που είχατε πει παλαιότερα, να γίνει μια μητροπολιτική πρωτεύουσα μεσογειακή του πολιτισμού. Κάπως έτσι τα είχατε μια φορά. Θα μπορούσε να είναι κέντρο πολιτισμού της Μεσογείου. Κάπως έτσι θυμάμαι μια. Είχατε κάνει μια κουβέντα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας χαρακτηρισμός που έδωσε η νέα δημοτική αρχή. Όχι. Ότι προσπάθησε να το Όχι. κάνει. Κοιτάξτε, το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα είναι από τη θέση τους είναι σε πλεονεκτική θέση. Από την τοπογραφία τους. Η Κρήτη είναι ένας χώρος που έχει ένα κλίμα εύκρατο, έχει το χρόνο 320 μέρες ηλιοφάνεια, εύκρατο καλοκαίρι, εύκρατο χειμώνα, έχει υποδομές, τουριστική ανάπτυξη, έχει νοσοκομεία υψηλού επίπεδου, έχει αεροδρόμια και ένας τόπος προορισμού παγκόσμια γνωστός. Άρα νομίζω ότι είναι εύκολο να έχοντας τώρα και το πολιτιστικό κέντρο να διοργανώσει υψηλότατου επίπεδου εκδηλώσεις σε όλες τις τέχνες, κάτι που έλειπε. Και νομίζω ότι για την επόμενη δημοτική αρχή θα είναι ένας στόχος και πιο εύκολος από ό,τι μέχρι σήμερα. Συμμετέχετε και στα διοικητικά της ΕΠΣΗ Ηρακλείου, έτσι δεν είναι? Συμμετέχω και εκεί από την αγάπη μου στον αθλητισμό. Δηλαδή, αποκεκτημένη ταχύτητα, θα λέγαμε. Ναι. Πώς είναι τα σωματεία, τα τοπικά σωματεία? Τα σωματεία, τα τοπικά, είναι σε καταρχάς, τι κατάσταση βρίσκονται? Ο αεραστεχνικός αθλητισμός είναι σε δύσκολη οικονομική θέση. Οι άνθρωποι που είναι πρόεδροι ή συμμετέχουν στα συμβούλια ή συνδράμουν στις ομάδες τους είναι πραγματικά ήρωες, γιατί από την τσέπη τους βγάζουν για να συντηρηθούν αυτές οι, μην φανταστείτε, φοβερά έξοδα, αλλά βγαίνουν από το μεροκάματο του Προέδρου ή των Συμβούλων.
Η πολιτεία δεν έχει σκύψει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ειδικότερα. Τα χρήματα που δίνει είναι ούτε σταγόνες, θα έλεγα. Και εκεί είναι και εκεί ένα πεδίο δόξης λαμπρού για την πολιτεία όμως. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτοδιοίκητο, δεν μπορεί να υπησέλθει κανένας άλλος. Και ειδικά τα ερασιτεχνικά σωματεία είναι επέτες. Επέτες από την περιφέρεια, από το Δήμο, να φιλοξενηθούν κάπου, να τους δωρήσει μια στολή ποδοσφαιρική κτλ. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δυστυχώς είναι ερασιτεχνικός με όλη την έννοια της λέξης και οικονομικά. Είστε διακεκριμένος επιστήμονας, θα πω εγώ τη λέξη, εσείς μην τη δεχτείτε. Ναι, και στα θέματα υγείας τα κατέχετε περισσότερο από πολλούς από εμάς και πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο Δήμος Ηρακλείου, στον τομέα της υγείας, τι θα μπορούσε να κάνει, τι αρμοδιότητες έχει? Γενικότερα οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητες. Mm. Δεν έχουν. Η υγεία είναι, την κρατάει το κεντρικό κράτος μέσω του Υπουργείου βέβαια και της υγειονομικής περιφέρειας και ο κάθε Δήμος μπορεί να οργανώσει κάτω από προϋποθέσεις κάποια δημοτικά ιατρία ώστε να συνδράμει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μεγαλύτερο ή περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παραλάβετε, αν εκλεγείτε μεθαύριο και εσείς και ο συνδυασμός, μια κατάσταση που, όπως είπατε πριν από λίγο, απλώς ήταν τα 5 χρόνια αυτά, απλώς διαχειρίστηκαν τα πράγματα. Έτσι δεν είπατε πριν από λίγο? Εγώ την έχω χαρακτηρίσει, κύριε Χιντηράκη, μίζερη διαχείριση. Θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά περισσότερα πράγματα. Και στον τομέα του αθλητισμού, που εκεί κατέχω ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί δηλαδή το στέγαστρο του Παγκριτίου να είναι για 5 χρόνια έτσι όπως είναι. Να βλέπει κανένας και να το λυπάται. Αυτό το στολίδι κάποτε. Θα έπρεπε να είχαν γίνει και άλλα πράγματα που να αφήσουν αυτοί στους επόμενους. Αυτοί που είναι τώρα στη Δημοτική, στους επόμενους. Και όχι να κάνουμε 10 διοργανώσεις και να λέμε, α, ξέρεις κάτι κάναμε. Αυτές θα έρθουν μόνες τους, όπως είπα και πριν, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Άρα, η κάθε δημοτική αρχή που φεύγει θα έπρεπε να αφήνει στην επόμενη. Μια παρακαταθήκη. Έπρεπε μια παρακαταθήκη, δηλαδή, και να αφήνει και όριμα έργα. Αυτό έτσι θα λέτε εσείς. Σαφέστατα. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η δικαιοσύνη. Είναι ένα έργο που είχε σχεδιαστεί και δημοκρατηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Είχε δοθεί έτοιμο, χρηματοδοτημένο. Και όμως πέρασαν 5 χρόνια και δεν θα τελειώσει. Μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ο σταυρός εκεί της πόλης. Ο οποίος θα θέλει ακόμα αρκετούς μήνες, αν πούμε ότι ήταν 1,5 χρόνο τώρα η δικαιοσύνη και οι είδες. Να μην φτάσω στον κόλπο του Δερματά που έχει προκαλέσει γέλωτα. Μάλιστα υπάρχει και μια αστειευόμενη στο νοσοκομείο μεταξύ συναδέλφων. Λέμε ότι να μην φτιάξει ο καιρός να πάμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο στο Δερματά. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια απλή διαχείριση, εγώ θα την έλεγα και μίζερη. Και ήταν και 5 χρόνια. 5 χρόνια. Αν σας έκανα την ερώτηση, ποια είναι η διαφορά Λαμπρινού και Κουράκη, τι θα μου λέγατε? Θέμα ηγεσίας, θέμα ηγέτη δηλαδή. Γνωρίζω τον κύριο Κουράκη. Mm. Και γι' αυτόν θέλω να πω ότι είναι ένας οξυδερκής άνθρωπος. Κάνει για δήμαρχος. Κάνει για δήμαρχος και αυτό γιατί ξέρει να επιλέγει συνεργάτες και ξέρει και να τους αναδεικνύει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχει κάνει και λάθη ή όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Για τον κύριο Λαμπρινό δεν έχω άποψη. Θεωρώ όμως από τα πεπραγμένα ότι μάλλον δεν έχει την ικανότητα του ηγέτη. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν ή είναι ένας έγκριτος νομικός και είχε μια καλή πορεία στο δικό του επάγγελμα, θεωρώ ότι η διοίκηση η οποία έκανε, σε ό,τι αφορά το συντονισμό κυρίως των συνεργατών του, και τα βλέπουμε σε καθημερινές εκδηλώσεις και δημοσιεύματα ή αποτελέσματα, δεν είναι αυτή του που έχει ο Γιάννης ο Κουρέκης. Είναι στα θετικά ένας απερχόμενος δήμαρχος να υπερηφανεύεται ότι άφησε 30 ή 40 εκατομμύρια στην τράπεζα?
Τι να πω, από τη μια μεριά φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή διαχείριση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, απ' την άλλη, αν αυτό μεταφράζεται και σε ανταποδοτικότητα στους δημότες, θα ήταν καλό. Ένας δήμαρχος που έχει περάσει από το Δήμο Λευεζίου παλιότερα, με έλεγε δήμαρχος που δεν αφήνει χρέη όταν φεύγει, δεν είναι επιτυχημένος, εννοούσε στην παραγωγή έργου. Αυτό ακριβώς λέγεται από τον κόσμο και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή, ο Δήμος δεν είναι ένα σεντούκι να μαζεύουμε χρήματα, είναι να ανταποδίδει στην καθημερινότητα του πολίτη. Εάν αυτό έχει μεταφραστεί σε έργα και σε υποδομές και σε δράσεις και περισσεύουν και αυτά, έχει καλό. Αν όμως δεν μεταφράζεται έτσι, δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε, δηλαδή, τελειώνοντας αυτή την πρώτη μας κουβέντα, γιατί θα ακολουθήσω και αργότερα κι άλλες, και ίσως με πιο λεπτομέρειες πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα, θα λέγαμε γιατί κάποιος να ψηφίσει τον Κουράκη τώρα, στις 26 του μήνα, και το συνδυασμό του. Εγώ θα, στην ερώτηση αυτή, πιστεύω ότι τώρα ο κόσμος έχει μέτρο σύγκρισης. Το 2014 στις εκλογές, υπήρχε ένας ανεξήγητος θυμός, ο οποίος είχε, κατά τη γνώμη μου, σχέση με την οικονομική κρίση που ο κάθε απλός δημότης προσπαθούσε να βρει τι του φταίει. Οι πρώτες λοιπόν εκλογές που ήρθαν την εποχή εκείνη ήταν οι δημοτικές εκλογές. Υπήρξε αρκετή, θα έλεγα, λάσπη στο πρόσωπο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που το εκμεταλλεύτηκαν όλη την εποχή εκείνη. Και τώρα υπάρχει το μέτρο σύγκρισης. Βλέπει κανένας μια δωδεκαετία που ήταν ένας οργασμός σε έργων στην πόλη και δράσεων. Άλλαξε η πόλη, μην γελιόμαστε. Και βλέπει μια απραξία 5 ετών. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτός είναι ένας λόγος χειροπιαστός για να ο Ηρακλειώτης να ψηφίσει αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Δροσίδη για την πρώτη μας κουβέντα. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει και η αντιπαράθεση επί συγκεκριμένων πραγμάτων και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα και στο Παγκρίτο ή στους άλλους αθλητικούς χώρους. Βεβαίως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω ευχαριστούν κάποιους και κάποιους δυσαρεστούν, αλλά αυτή είναι μια προσωπική δική μου εκτίμηση ως υποψήφιος. Νομίζετε ότι πρέπει να λέει ο πολιτικός να λέει μόνο ευχάριστα πράγματα? Δεν γυρίζουν ένα μπούμεραν κάποια στιγμή? Πρέπει να τα λέει τα πράγματα όσο έχουν και πρέπει και να πράττει με γνώμονα το καλό, το κοινό καλό. Γιατί κάποιοι πράττουν για το προσωπικό καλό. Κάνατε πράγματα που είχαν πολιτικό κόστος εις βάρος σας? Πολλά. 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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό κουράγιο τη συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Λίγα λεπτά διάλειμμα και στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Επικοινωνία, οι εκλογές είναι κοντά. 26 του Μάη, έχουμε τουλάχιστον 3. Εύχομαι να μην γίνουν 4 και ξαφνικά δούμε και εθνικές εκλογές εκεί, γιατί εκεί θα γίνει το μεγάλο το μπάχαλο. Χθες κουβέντιαζα με κάποιον και έλεγα ότι συνήθως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι τους κατευθύνουμε εμείς και λέμε θα πας εκεί, θα πάρεις το ψηφοδέλτιο, θα μπεις στο παραβάν, θα το κάνεις. Τώρα είναι 3 τα ψηφοδέλτια ή 4, αν δεν κάνω λάθος, και αν έρχονται και εθνικές εκλογές θα είναι 5. Φανταστείτε τι θα βρείτε μέσα στις κάλπες, τι θα βρούνε μέσα στις κάλπες. Εκλεκτός φίλος, τον παραδέχομαι σε αυτά που λέει, μπορεί πολλές φορές να διαφωνώ με αυτά που λέει, όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου κι αν δούλεψε, όπου κι αν σε όποιο μετέρια βρέθηκε, επαρήγαγε έργο και είναι και πολύ αξιοπρεπής στην γενική του ζωή. Είναι ο Μανώλης ο Συντιχάκης, με την παρούσα αυτή τη στιγμή ιδιότητά του, είναι βουλευτής του ΚΚΕ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργος, ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Λίγο υπερβολή βέβαια, αλλά εντάξει, τα δέχομαι βέβαια. Όχι, δεν είναι. Είναι ωραία λόγια. Δεν είναι υπερβολή. Συνήθως όταν λες την αλήθεια, ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό, να πει εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Αλλά εγώ είπα και στην αρχή ότι επειδή ακούω και βλέπω και γυρνάω, παίρνω μια διαφορετική άποψη του κόσμου, τι λέει για τον καθένα. Αυτά λοιπόν που είπα πριν από λίγο, τα έχω ακούσει πολλές φορές. Ναι, μπορεί να διαφωνεί.
για την πολιτική τοποθέτηση, παραδέχεται το πρόσωπο. Ναι. Κύριε Συντυχάκη, ετοιμάζεστε πάλι για ένα καινούριο αγώνα να κατέβετε στην περιφέρεια. Ναι. Έχετε εκλεγεί δύο φορές στη Βουλή. Τη μια ήταν εκείνη η ατυχής που έχει... Το 12. που έφυγε γρήγορα, ε. Το Μάιο του 12 ήταν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση και αμέσως μετά, σε ένα μήνα, η δεύτερη. Για δύο μέρες ήμουν... Το θυμάμαι. Το 12. και μετά το Σεπτέμβριο, το Γενάρη του 15. Και η τρίτη εκλογική αναμέτρηση που ήταν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2015, πάλι μετά το τρίτο μνημόνιο. Του 2015. Εκείνη η πρώτη μετράει σαν βουλευτική περίοδος? Μετράει βεβαίως. Γενάρη του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή θα μετρήσει τη σύνταξη? να σας πω, δεν το έχω ψάξει για τον εξής λόγο. Ότι στο κόμμα μας δεν το ψάχνουμε. Εμείς καταθέτουμε το σύνολο της βουλευτικής αποζημίωσης στο ΚΚΕ. Υπάρχει κομματικό μισθολόγιο, όπως πληρώνεται όλος ο κόσμος με το βασικό μισθό, ανάλογα αν έχεις παιδιά, οικογένεια, σπίτι κτλ. Mm. Διαβαθμίζεται και ανάλογα ο μισθός. Έχουμε καταθέσει άλλωστε πολλές φορές προτάσεις νόμου για να καταργηθεί η βουλευτική αποζημίωση, η βουλευτική σύνταξη και να μειωθεί σημαντικά η βουλευτική αποζημίωση. Ναι, όπως πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση νόμου από καμία πολιτική δύναμη μέχρι σήμερα. Την καταθέτουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Μπαίνει στα συρτάρια. Δεν συμφέρει κανέναν, ναι. Δεν συμφέρει κανέναν. και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το βαρύδι τουλάχιστον δεν το έχουμε από πάνω μας. Να ξεκινήσουμε λίγο από την παρούσα κεντρική πολιτική σκηνή και να πάμε μετά στα αυτοδιοικητικά. Λοιπόν, αυτή η περίοδος, αυτή την εποχή είναι και αυτή δύσκολη. Ναι. Από την περιά της κυβέρνησης και από τα δημοσκοπικά ευρήματα φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Το ΚΚΕ έχει να κερδίσει από αυτή την ιστορία, αυτή τη στιγμή. Κερδίζει. Δεν θέλω να το δούμε... Από την απομυθοποίηση της αριστερής. Το τι μπορεί να αποκομίζει στενά το ΚΚΕ από αυτή την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων. Θα έλεγα όμως ότι ακριβώς επειδή ο λαός έχει αποκτήσει μία εμπειρία από τις πολιτικές που ασκήθηκαν διαχρονικά στη χώρα, από τις προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχει τη σύγκριση τώρα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τώρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν, χειροτέρεψαν ακόμα περισσότερο. Εξαπατήθηκε ο λαός, η αλήθεια είναι. Αυτή η ελπίδα και το νέο που θα έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ καταγκρεμνίστηκε και θεωρώ ότι ακριβώς επειδή ζει αυτή την τραγικότητά του ο λαός, πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση να τους εγκαταλείψει. Είπατε προηγουμένως ότι θα έχουμε 5 κάλπες, 4-5 κάλπες, όντως θα είναι. Ναι. Θα είναι μια εκλογική χρονιά το 2019. Θα έλεγα πολλές κάλπες, αλλά η επιλογή μία. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τα κυρίαρχα κόμματα, τα κόμματα της αστικής πολιτικής και τα κόμματα της αστικής εξουσίας, έχουν μια στρατηγική συναντήληψη. Αυτή η στρατηγική συναντήληψη έχει να κάνει με το εξής, ότι είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πρέπει να αποδεχτώ το status quo των επιλογών και των αποφάσεων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως έχει ρίξει το λαό στα τάρταρα, στην κυριολεξία, διότι όλα αυτά που ζούμε, 3 μνημόνια, μειώσεις μισθών, συντάξεων, φόροι, χαράτσια, διάλυση της αγροτικής παραγωγής, λουκέτο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλώς δεν είναι προσωπικές επιλογές πρωθυπουργού ή κάποιων κακών υπουργών. Είναι στρατηγική επιλογή. Ομονοούν όλοι στην συμπαράταξη με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Έχει γεμίσει η Ελλάδα 14 νέες αμερικανικές βάσεις. Μέχρι και πυρηνικά θα φιλοξενήσει η Ελλάδα. Λοιπόν, γεωπολιτικός μεντεσές, όπως είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ της Ελλάδας, για την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα είναι ο γεωπολιτικός μεντεσές για τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Κύριε Συντυχάκη, πέστε μου κάτι. Τι χαρακτηρίζει πάντα ένα αριστερό? Τον χαρακτήριζε η φιλοσοφία της αριστεράς. Η λογική του πάω κόντρα στο ρεύμα. Ναι. Έχω μια διαφορετική φιλοσοφία, μια διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Και αυτό επιμένει το ΚΚΕ σε αυτή την αντίληψη, σε αυτή τη φιλοσοφία. Ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Υπάρχει κι άλλη επιλογή.
δεν μπορεί να είναι επιλογή αυτό που ζούμε σήμερα. Μπορεί να είναι μονόδρομος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός αριστερού. Να είναι ανατρεπτικός, ναι, να πάει κόντρα στο ρεύμα και να διεκδικεί μια νέα κοινωνία όπου ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, μάλιστα, των εξελίξεων. Μάλιστα. Άνθρωπος και κέρδη όμως δεν πάνε μαζί. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να έρθει πάνω από τα κέρδη. Όσο υπάρχουν τα κέρδη, όσο υπάρχει το ατομικό συμφέρον, ναι, όσο υπάρχει η επιδίωξη της κερδοφορίας που λέμε εμείς, τότε ο άνθρωπος πάντα θα είναι σε δεύτερη, σε τρίτη λίρα. Και θα είναι η αγορά. Και θα είναι η αγορά. Θα κυριαρχεί αυτό η αγορά. Το αόριστο πράγμα που λέμε αγορά ή αγορές. Έτσι, μπράβο. Εκεί δεν υπάρχει συνέστημα. Mm. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τα ανθρώπινα συναισθήματα συνθλίβονται στην κυριολεξία. Οδηγεί στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στους πολέμους, στην προσφυγιά, στη μετανάστευση. Δηλαδή φαινόμενα τα οποία τα ζούμε σήμερα, που δείχνει, αν θέλετε, και την βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος που ζούμε σήμερα και μάλιστα μια βαρβαρότητα η οποία δεν έχει ένα φραγμό, δεν έχει τέλος, δεν έχει ένα όριο. Η βαρβαρότητα θα πολλαπλασιάζεται, θα γίνεται ακόμα πιο βάρβαρη όσο ο λαός δεν βάζει τέρμα σε αυτή την υπόθεση. Θα μπορούσα να κουβεντιάσουμε όμως πολύ ώρα και θα φάμε το χρόνο μας πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και θα μπορούσα να σας πω και εγώ το αντίθετο, να πω ότι πού το εφαρμόσατε, πώς το κάνατε και αυτά επί θα τραβήξει πολύ όμως. Είναι και το βασικό διακύβευμα των εκλογών. Μπορεί αυτό να είναι πολλές οι κάλπες. Γι' αυτό λέει το κουκουέ. Οι κάλπες είναι πολλές, αλλά το διακύβευμα είναι ένα. Ναι. Ποιες είναι οι δυνάμεις που θα κυριαρχήσουν από την Ευρώπη, επειδή είναι οι ευρωεκλογές, μέχρι και το τοπικό επίπεδο. Διότι ξέρετε, το δήμοι περιφέρειες πλέον λειτουργούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχει ορίσει το κράτος. Ναι, 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 το κράτος. Έτσι, δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αριστερό κόμμα. Όχι, δεν. Αυτό, ήταν. Αυτό είναι λυμένο. Mm. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Και εγώ και το κόμμα μου γενικότερα είναι λάθος στη λογική της πολιτικής γεωγραφίας. Δεν έχει νόημα να λες είναι δεξιός, είναι αριστερός, λιγότερο ή περισσότερο αριστερός, λιγότερο ή περισσότερο δεξιός. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Σε όλα τα κόμματα κάποιος μπορεί να αυτοχαρακτηριστεί πιο αριστερός από τον άλλον ή πιο δεξιός από τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας κρίνεται από τις θέσεις του, τις προτάσεις του και το τελικό αποτέλεσμα, τις δράσεις του. Οι ιδεολογίες είναι σε κρίση. Οι ιδεολογίες υπάρχουν. Mm. Γιατί υπάρχει η αδικία. Υπάρχει ο κόσμος της εργασίας και υπάρχει ο κόσμος του κεφαλαίου. Υπάρχει ο λαός, υπάρχουν και τα μονοπόλια. Και αυτό εκφράζεται και στο πολιτικό επίπεδο με κόμματα. Υπάρχουν τα κόμματα που εκπροσωπούν το ένα και υπάρχουν και κόμματα που εκπροσωπούν το άλλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπηρετούμε την εργασία. Δηλαδή την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και από αυτή την άποψη μπορεί να περάσαμε δοκιμασίες, όχι μόνο στην Ελλάδα με διασπάσεις κτλ. Αλλά και παγκόσμια με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Αλλά σταθήκαμε όρθιοι και διεκδικούμε να επανέλθει πολύ πιο όριμο, πολύ πιο αποφασιστικό αυτό το σύστημα, αυτή η ιδεολογία να επικρατήσει ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ακριβώς είναι ανθρωπιστική. Προτάσει πάνω απ' όλα το συμφέρον της ανθρώπινης ζωής, της ειρήνης, της παγκόσμιας ειρήνης. Και θέλουμε αυτό να επικρατήσει στον κόσμο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απέναντι στη βαρβαρότητα. Σωστά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού που λέγαμε, έχει αλλάξει κάπως τη φιλοσοφία του? Έχει γίνει πιο όριμο. Mm. Όπως ο άνθρωπος ενηλικιώνεται και περνάει σε διάφορες φάσεις, έτσι και το ΚΚΕ πέρασε τις δικές του κρίσεις, τις δικές του διασπάσεις, τη δική του ανοριμότητα διαχρονικά και νομίζω ότι βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα. Δηλαδή τι, ότι εάν δεν υπηρετήσεις τις ιδέες σου μέχρι τέλους και τις αφήσεις να σε παρασύρει η αγορά και το, πώς να το πω έτσι, τα δελεάσματα του αντίπαλου του καπιταλιστικού συστήματος στην προκειμένη περίπτωση, τότε είναι σίγουρο ότι θα ανατραπείς. Αυτό έγινε η Σοβιετική Ένωση. Η ανατροπή στη Σοβιετική Ένωση είναι γιατί εγκατέλειψαν τις σοσιαλιστικές ιδέες και το σοσιαλιστικό όραμα, το κεντρικό σχεδιασμό, τον κοινωνικό έλεγχο από τα κάτω. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε όλο αυτό που έγινε. Εμείς βγάλαμε πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία θα τα ακολουθήσουμε και θα τα διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού για την δικιά μας επέλαση αύριο μεθαύριο για τη συγκρότηση της νέας κοινωνίας στη χώρα μας που κατά την άποψή μας μπορεί να είναι σοσιαλιστική γιατί η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Είναι η πρώτη χώρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακά αποθέματα. Η τρίτη χώρα παγκόσμια σε ορυκτό πλούτο. Έχει γη που μπορεί να θρέψει διατροφικά όχι μόνο το δικό μας λαό και πάρα πολλούς άλλους λαούς. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα. Είναι όλη αυτή η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας που ενώνει τρεις υπήρους, που σημαίνει, γι' αυτό άλλωστε σφάζονται και στα πόδια της ξένες δυνάμεις, έτσι. Μέχρι και οι Κινέζοι. Μέχρι και οι Κινέζοι. Να μην ξεχνάμε ότι στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή κρύβονται, υπάρχουν 6 όπλα. Γιατί? Για να επωφεληθούν από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων, από τα πετρέλαια, από τα περάσματα του φυσικού αερίου. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να ήταν μια δύναμη, ηγετική, αλληλέγγυα όμως με τους λαούς της ευρύτερης περιοχής και να μεγαλουργήσουν, να εξελιχθούν αυτές οι κοινωνίες προς όφελος των ίδιων των λαών. Και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή η Ελλάδα να έχει μπει στο στόχαστρο να αναβαθμίζει την αμερικάνικη βάση της Σούδας και να μπαίνει στα παιχνίδια, τα γεωπολιτικά παιχνίδια των Αμερικανών, των Ευρωπαίων, των Κινέζων, των Ρώσων και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι εξωτερική πολυδιάστατη πολιτική. Αυτή είναι υποταγή. Είναι δέσιμο στο άρμα των ξένων δυνάμεων που δεν θα ωφελήσει σε καμία περίπτωση ούτε τον ελληνικό λαό, ούτε και τους γειτονικούς λαούς. Άλλωστε η Συμφωνία των Πρεσπών αυτό σηματοδότησε δυστυχώς. Ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ώρες. Ας πάμε στην περιφέρεια τώρα, γιατί ουσιαστικά έπρεπε να μιλήσουμε για το μισό χρόνο μας για την περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης. Ναι, που την διεκδικείτε με το όνομα του συνδυασμού. Το όνομα είναι η Λαϊκή Συσπήρωση. Λαϊκή Συσπήρωση. Και θέλουμε να αποτυπώσει το ψηφοδέλτιο που συγκροτούμε και διαμορφώνουμε και θα το παρουσιάσουμε μάλιστα στις 17 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, στο ΝΙΝΚΙΑΗ. Μάλιστα. Θα παρουσιαστεί το περιφερειακό ψηφοδέλτιο και το ψηφοδέλτιο για το Δήμο Ηρακλείου. Και θέλουμε ο συνδυασμός, η υποψήφια της Λαϊκής Συσπήρωσης που στηρίζεται το ΚΚΕ να εκφράσει αυτό ακριβώς, τον τίτλο. Δηλαδή ότι αποτελεί μια συσπήρωση ανθρώπων της καθημερινότητας που είναι εργάτες, είναι αγρότες, είναι αυτοαπασχολούμενοι, νέοι, γυναίκες εργαζόμενες, στρατευμένους, άνθρωποι που μπορούν να προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας. Να υπάρχει δηλαδή μια ποικιλία από όλα τα επαγγέλματα που όμως εκφράζουν αυτό που λέμε λαό. Και αυτός ο λαός υπάρχει αναγκαιότητα να συσπηρωθεί, να ενωθεί. Απέναντι δηλαδή στην επίθεση που δέχεται σήμερα, ποικιλοτρόπως την επίθεση που δέχεται ο λαός, υπάρχει ανάγκη και ο ίδιος να οργανωθεί, να συσπηρωθεί και να κάνει τη δική του αντεπίθεση υπερασπίζοντας τα δικά του συμφέροντα. Έχετε και σε τοπικό επίπεδο. Έχετε τεράστια εμπειρία και από το Δήμο Ηρακλείου έχετε περάσει και από όλες τις θέσεις αυτές. Άρα κατέχετε ακριβώς τι θα συναντήσετε μεθαύριο στην περιφέρεια αν εκλεγείτε. Ακριβώς. Πώς θα ιεραρχούσετε τα προβλήματα της Κρήτης γενικότερα? Η Κρήτη δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα, θα έλεγα, από άλλες περιφέρειες της χώρας. Και λόγω της θέσης της, το γεγονός ότι οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της επιτρέπουν να αναπτύξει πάρα πολύ την αγροτική οικονομία, τον τουρισμό και να αποδώσει, να ανταποδώσει μάλλον, η γη και ο τουρισμός, αυτά που πραγματικά ανήκουν στους πολίτες. Θα έλεγα όμως ότι πριν απ' όλα, αν ήμουν στη θέση, φαντάζομαι τώρα, αν ήμουν στη θέση ενός περιφερειάρχη, τι θα μπορούσα να κάνω. Στα πλαίσια πάντα ενός θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει να κάνεις κάτι. Αυτό το λέω με ιδιαίτερη έμφαση, διότι υπάρχει το παράδειγμα του Πελετίδη στην Πάτρα ή και σε άλλους 4-5 δήμους της χώρας, όπου είναι κουκουέ ο δήμαρχος. Είναι άκρως περιοριστικό το θεσμικό πλαίσιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πήρε ένα παραλιακό μέτωπο, σκουπιδότοπο, και τον παρέδωσε στους κατοίκους της Πάτρας. Πήγε στα δικαστήρια γι' αυτό. Γιατί λέει δεν επιτρέπεται ο δήμαρχος να αναλάβει τέτοιου είδους ευθύνες. Είναι του κεντρικού κράτους. Εκκρεμούν δεκάδες δικαστικές δίκες, μάλλον σε βάρος του κυρίου Πελετίδη. Γιατί άλλαξε τη φιλοσοφία των φόρων και των τελών. Δηλαδή, έβαλε περισσότερους φόρους και τέλη στη βιομηχανική περιοχή, στις τράπεζες, σε βιομηχανίες και λιγόστεψε τους φόρους και τα τέλη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εργαζόμενους και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να συγκεντρώσει μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι συγκέντρωναν οι προηγούμενοι δημάρχοι.
κατηρίσε τα παρκόμετρα, κατηρίσε τα εισοδηματικά κριτήρια για τους παιδικούς σταθμούς. Θα μου πείτε, μιλάμε για την Κρήτη ή για την Πάτρα. Θέλω να σας πω ότι όταν συμπληρώνεσαι, παλεύεις και αγωνίζεσαι, κάτι θα κάνεις. Δεν τα παραπέμπουμε όλα στη δεύτερη παρουσία. Τι πρόκυψε στην Κρήτη, για παράδειγμα? Καταστράφηκε η Κρήτη. Μέσα σε τρεις μήνες, από το δυτικό άκρο και μόλις προχθές και στο ανατολικό άκρο, με τις έντονες βροχοπτώσεις. Ποιο ήταν το σχέδιο της περιφέρειας? Μηδέν. Μηδέν. Γυμνός ο βασιλιάς. Τι, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο? Κανένα απολύτως σχέδιο. Επειδή είχαμε την ανομβρία των 10 χρόνων. Κανένα απολύτως σχέδιο και καμία χρηματοδότηση ποτέ που να αφορά αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά μέτρα. Θωράκιση δηλαδή της Κρήτης. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Μιλάμε τώρα για την περιφέρεια Κρήτη, την οποία διεκδικείται. Ναι. Είχαμε 5 νεκρούς. Δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψε μετά τα γεγονότα στη Μάντρα με 20 νεκρούς και στο Μάτι με 100 νεκρούς. Δηλαδή το χειμώνα πνίγεσαι και το καλοκαίρι καίγεσαι. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι υπήρχε μελέτη του υπεχοδέ για το σχέδιο διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων για την Κρήτη, που ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Λασίτη, λοιπόν, αυτά επισημαίνονταν. Ακριβώς. Τα είχαμε καταθέσει στη Βουλή εγώ προσωπικά όταν έγιναν οι πρώτες πλημμύρες του 2016 στα Χανιά, στην πόλη των Χανίων, στον Κλαδισό ποταμό κτλ. Τα είχαμε καταθέσει. Αποκρούστηκε η άποψή μας από τον κύριο Σκορλέτη τότε ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη, είναι της περιφέρειας, είναι των Δήμων. Τι έγινε τώρα? Έρχεται ο κύριος Περιφερειάρχης και οι Δημάρχοι και λένε: α, δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη του κράτους, του Υπουργείου. Δηλαδή, δεν είναι καθορισμένα αυτά. Μετέθετε την ευθύνη. Βεβαίως είναι καθορισμένα. Αλλά σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, δεν πετάς τον μπαλάκι στον άλλον. Κάθεσαι, συζητάς, σχεδιάζεις και παρεμβαίνεις ταυτόχρονα. Και τα τρία επίπεδα, και το κεντρικό, και το περιφερειακό και το τοπικό. Δηλαδή, σαν περιφερειάρχη την 1η του Σεπτέμβρη, το ίδιο γίνεται στην περιφέρεια, παραλαμβάνει την 1η Σεπτέμβρη ή αμέσως, όπως γίνεται στους Δήμους? 1η Σεπτέμβρη, ναι. Ναι, αν 1η Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Σαν περιφερειάρχη την 1η Σεπτέμβρη. Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει να διεκδικηθούν πόροι. Ελληνική πόρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η περιφέρεια ότι διαχειρίζεται πολύ μεγάλου πόρου. Το ξέρω. Και μάλιστα το 2019 είναι μειωμένη κατά 73 εκατομμύρια. Ναι. Για τους δε δήμους πάνω από 65% είναι μειωμένη πόρη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα, αν θες να κάνεις έργο και έργο να το ιεραρχήσεις, να το σχεδιάσεις, με τι κριτήριο? Να καλύψεις βασικές ανάγκες των κατοίκων, των πολιτών του νησιού. Δηλαδή τι? Αντιπλημμυρική προστασία, αντιπυρική, ήδη ξεκίνησε εδώ η αντιπυρική περίοδος, και αντισεισμική θωράκιση σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιων χώρων. Μάλιστα. Να δώσεις έμφαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ενάντια στα ναρκωτικά και σε όλες τις τοξικοεξαρτήσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει πολυδιάστατα ένας περιφερειάρχης και να μην περιορίζεται μόνο στους αριθμούς. Μάλιστα. Στο ΕΣΠΑ, σε ένα κλισέ που δίνει τη δυνατότητα ο νόμος. Και εδώ είναι το σκανδαλώδες της υπόθεσης. Ένα περιφερειάρχη, σαν να βουτάει το χέρι του στο πορτοφόλι του ή στον προσωπικό του λογαριασμό και να παίρνει χρήματα και να τα μοιράζει δεξιά και αριστερά. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Θα τα πούμε βέβαια καθοδόν, αλλά δυστυχώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον περιφερειάρχη να διαχειρίζεται από μόνος του, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε καν στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Την ενιαία διαχειριστική αρχή, την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, συγγνώμη, και το περιφερειακό ταμείο. Το μεν ένα αφορά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και το άλλο αφορά και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, τίποτα? Ό,τι θέλει μπορεί να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Για να μπορέσει να τους κάνει και συνυπεύθυνους και τους άλλους, και ό,τι θέλει δεν το περνάει. Τι έγινε λοιπόν, το έχετε ακούσει. Πάρε 10.000 εσύ ως αθλητικός σύλλογος, πάρε σε άλλες 10 ως πολιτιστικός σύλλογος, πάρε 1.000.000 εσύ Μητρόπολη, ΤΑΔΕ, ΧΥΠΣΗ και ούτω καθεξής. Γιατί το κάνει αυτό? Θα μου πείτε, κακός να δώσει σε ένα αθλητικό ή ένα πολιτιστικό σύλλογο? Όχι, θα πει κάποιος. Δεν είναι όμως υποχρέωση της περιφέρειας, είναι υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτήσει τα αεραστεχνικά σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους, και έχει κόψει τη χρηματοδότηση εδώ και κάτι χρόνια. Και φυσικά εμφανίζεται ως καλός Σαμαρίτης, δίνοντας ψίχουλα, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες,
και βγάζει και λάδι και την κυβέρνηση από πάνω. Ξέρετε ότι έχουμε πάει στα 28 λεπτά κουβεντιάζοντας, δηλαδή θα τρώγαμε πολλές ώρες να μιλάμε. Άρα, πώς κρίνετε λοιπόν την θητεία του κυρίου Περιφερειάρχη αυτή τη στιγμή? Αν κρίνω από τα τελευταία γεγονότα που φάνηκε αδύναμος λίγος στη διαχείριση αυτής της έκτακτης κατάστασης με τα πλημμυρικά φαινόμενα, θεωρώ ότι η παρουσία του στο επίπεδο της περιφέρειας δεν ήταν αντάξια ούτε των πλεονεκτημάτων που είχε Κρήτη, ούτε των δυνατοτήτων που είχε ως περιφερειάρχης αιρετός εκλεγμένος, και γι' αυτό ακριβώς και δεν απέδωσε. Και δεν απέδωσε και φάνηκε η τραγικότητα των τελευταίων εξελίξεων. Αν μπορούσαμε λοιπόν αυτά που είπατε πριν από λίγο να τα κάνουμε επιγραμματικά, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα, τι θα λέγατε ότι είναι το πλεονέκτημα αν ψηφίσει εσάς ο πολίτης της Κρήτης? Ο αιρετός, ο εκλεγμένος από το λαό, πρέπει να έχει άποψη για όλα. Από το αν έχει δουλειά ο πολίτης, θα μου πείτε αρμοδιότητα δική του, όχι, φώναξε, διαμαρτυρήσου. Εάν έχει πρόσβαση στο παιδί του, στη μόρφωση, στο νοσοκομείο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, δηλαδή να διεκδικήσεις πόρους, να διεκδικήσεις αρμοδιότητες, να διεκδικήσεις να είσαι συμμέτοχος στην κάλυψη βασικών λαϊκών αναγκών. Έτσι βλέπετε εσείς το ρόλο του περιφερειάρχη? Αφενός αυτό, ο ρόλος ενός περιφερειάρχη, ενός δημάρχου, ενός εκλεγμένου πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή τι, να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των δημοτών του. Όταν πεινάει ο άλλος, όταν είναι άνεργος, τι του μιλάς για ΕΣΠΑ, τι του μιλάς για φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Οι όμορφες πόλεις, οι όμορφες περιφέρειες πρέπει να έχουν και, πώς να σας το πω, να έχουν ευχαριστημένους ανθρώπους, χαμογελαστούς ανθρώπους. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτό υπόσχεστε εσείς στον κόσμο της? Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Κρήτης. Το δεύτερο που σας είπα είναι να διεκδικήσουμε πόρους. Αν δεν διεκδικήσεις πόρους, δεν μπορείς να προστατέψεις την ανθρώπινη ζωή. Ούτε από τις πλημμύρες, ούτε από τις... πώς θα λένε, τις πυρκαγιές, ούτε από ένα σεισμό. Μάλιστα. Και το δεύτερο, ανέδειξε το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τα αεραστεχνικά σωματεία, τις γειτονιές, τα χωριά. Ξέρετε, όταν κουβεντιάζω συνήθως, ξεκινάει και μου λένε το βορειοδικό άξονα, εσείς πήγατε σε άλλα θέματα, τα οποία δεν είναι πρώτη φορά τα κουβεντιάζουμε με κάποιον. Θα μου πείτε, τώρα γιατί δεν λες, ας πούμε, για το βόρειο οδικό άξονα, γιατί δεν λες για το αεροδρόμιο, στο καστέλι, για τους υδρογονάθρακες. Γιατί αυτή είναι η άλλη φιλοσοφία. Η άλλη φιλοσοφία λέει τι, να στηρίξω τα μεγάλα συμφέροντα. Δηλαδή τι, να δώσω αδειοδοτήσεις, να εγκρίνω περιβαλλοντολογικές μελέτες για τα εργοστάσια βιομάζας. Γιατί τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά θα μου πείτε, είσαι αντίθετος σε νέες μορφές ανανεώσιμες πηγές? Όχι. Αλλά δεν μπορείς να δίνεις με έναν τρόπο αφιδώς σε δεκάδες εργοστάσια βιομάζας που καταστρέφουν την πρώτη ύλη της αγροτικής παραγωγής και αλλάζουν τη χρήση γης. Το πρόγραμμα λοιπόν του Μανώλη του Συντηχάκη επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Για το βόρειο οδικό άξονα, προφανώς ο άνθρωπος και οι ανάγκες του είναι στο επίκεντρο. Που σημαίνει τι, σχεδιάζεις με βάση αυτό. Μισθό, το να έχει σύνταξη, το να έχει καλή ποιότητα ζωής, να είναι προστατευμένος από τα φαινόμενα αυτά καιρικά κτλ. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και μετά, βεβαίως, δεν χρειάζεται ένας δρόμος ασφαλής. Θα πει κάποιος, ο βόρειος οδικός άξονας, βεβαίως, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι. Υδάτινοι πόροι να δημιουργηθούν. Θα σας πω, ο βόρειος οδικός άξονας να γίνει, και έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν. Πώς θα γίνει? Με σύμβαση παραχώρησης, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δημόσιο δανεισμό, αποδανεισμό. Ποιο θα είναι το τίμημα? Τα διόδια. Που για να φύγεις από εδώ για να πας στα Χανιά θα πρέπει να πληρώνεις 10 και 15 ευρώ. Όπως γίνεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, που πληρώνεις περισσότερο στα διόδια παρά στη βενζίνη. Στην επόμενη κουβέντα μας. Νερά. Δεν πρέπει να αξιοποιήσεις τα νερά, τους υδάτινους πόρους. Και αυτό εμπορευματοποιείται όμως το νερό. Περιμένουν τι, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τιμολογήσει, λέει, το νερό και να δει ποια θα είναι η μορφή διαχείρισης. Δηλαδή να μπάσουμε τους ιδιώτες
και ο ιδιώτης να καθορίζει πόσο θα πληρώνει το κυβικό νερό για να το πιείς ή για να το αξιοποιήσεις στο χωράφι σου. Το ίδιο με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ιδιώτες. Αυτά όμως είναι, θα έλεγα, αγαθά που πρέπει να παρέχονται είτε δωρεάν είτε με ένα φτηνό αντίτιμο. Και το νερό και η θάλασσα τώρα ετοιμάζουν να παραδώσουν τους αγιαλούς και τις παραλίες στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αν είχαμε χρόνο, θα σε έλεγα. Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Έχουμε ένα διαφορετικό κόσμο και αυτόν τον κόσμο τον θέτουμε ως πρόταση απέναντι στο λαό και κάπως έτσι θα πρέπει να μας κρίνουν όλοι. Λοιπόν, στην επόμενη κουβέντα που θα ξεκινήσω τη συζήτηση ως εξής. Καλά τα λέει ο Συντιχάκης ο Μανώλης, αλλά θα πρέπει να μας πει και με ποιο τρόπο θα γίνουν. Αφήνουμε λοιπόν το ρυθματικό αυτό. Ακούσαμε αυτά που μας είπατε σήμερα. Ο καθένας που τα άκουσε θα πει σωστά τα λέει ο Συντιχάκης. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και τη συνέχεια πιο αναλυτικά. Στην επόμενη λοιπόν κουβέντα που θα κάνουμε. Ο Πελετίδης είναι ένα παράδειγμα στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό είναι και αδεφιλονίκητος. Ναι. Και γι' αυτό θα ξαναβγεί. Όπως και στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι και στην Ικαριά και στην Πετρούπολη. Γιατί όχι και στην περιφέρεια Κρήτης. Έτσι κι αλλιώς οι κομμουνιστές είναι μάχημοι. Μπαίνουν μπροστά, το λέει η ψυχούλα τους. Δεν αποφεύγουμε τις ευθύνες. Μας λέγανε, εσείς δεν θέτε να κυβερνήσετε και μιλάτε εκ του ασφαλούς. Όχι. Είμαστε πολύ πιο ικανοί από άλλους. Και πολύ πιο διαβασμένοι. Αλλά με άλλους όρους και με άλλες προϋποθέσεις και κυρίως αν ο λαός μας δώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η τελευταία κουβέντα λοιπόν. Αν ο λαός μας δώσει την εμπιστοσύνη. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Γιώργο, καλό κουράγιο στον αγώνα που ξεκινάτε. Και καλό κουράγιο. Και κάνατε. Και πότε θα παρουσιάσετε το συνδυασμό, είπατε. Στις 17, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη είναι 17 του μήνα, στον ΙΝ και ΙΗ. Μαζί με τον Βρύσαλη. Μαζί με τον Δημήτρη τον Βρύσαλη, το δημοτικό ψηφοδέλτιο. Και φυσικά θα πιούμε και το ποτό μας, θα ακούσουμε και τη μουσική μας. Θα περάσουμε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καληνύχτα, κυρίες και κύριοι.